σήμερα. Δυστυχώς όχι, δεν τον άκουγα. Θα μου μεταφέρετε, φαντάζομαι, τι είπε. Ωραία, ωραία. Ναι, ναι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το τελευταίο για τις κάμερες. Είπε ο κύριος Μπουρδουλίδης τρία πράγματα. Επιτρέψτε μου εκ προημίου. Ποιες κάμερες? Η κυβέρνηση δεν μίλησε ποτέ για κάμερες. Τι είπε η κυβέρνηση? Ναι. Ότι από τη στιγμή που η πολιτεία προβλέπει τη δυνατότητα για ορισμένους μαθητές να μένουν εκτός σχολείου για προληπτικούς λόγους προστασίας της ατομικής τους υγείας αλλά και της δημόσιας υγείας, ναι, είναι και αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας να τους βρίσκει πρόσβαση στην εκπαίδευση. Ναι. Αλλιώς είναι σαν να λέει, εσείς μείνετε σπίτι για να προστατεύσετε το κοινωνικό σύνολο, αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει πώς θα έχετε πρόσβαση στην εκπαίδευση. Δεν μίλησε κανείς για κάμερες. Αυτά είναι αντιπολιτευτικά παιχνίδια που σηκώνουν κάποιοι επειδή δεν έχουν απαντήσεις στα μείζον αυτά προβλήματα. Εμείς τι είπαμε? Ότι υπάρχει η δυνατότητα για στα σχολεία, η δυνατότητα, ναι, μέσω του συστήματος τηλεκπαίδευσης που λειτουργήσε τόσο καλά τους τελευταίους 2 μήνες, να υπάρχει ταυτόχρονη μετάδοση της διδασκαλίας στο μάθημα στα τρόπο παιδιά τα οποία μέσω της πλατφόρμας αυτής, μέσα από μία οποιαδήποτε συσκευή, μέσα από κινητό, μέσα από υπολογιστή, μέσα από τάμπλετ. Δεν υπάρχουν, το λέω γιατί ρωτώ με συχνά, οι κάμερες. Καμία εγκατάσταση κάμερας, δεν υπάρχει καμία κάμερα. Επίσης, από αυτή την πλατφόρμα έχει απενεργοποιηθεί η λειτουργία της καταγραφής και της αποθήκευσης. Ναι. Επίσης, αυτό το γνωρίζουμε. Άρα, με τι τρόπο θα γίνεται, Υπουργέ, αυτό για να καταλάβουμε, ξέρετε? Έχουμε χαθεί στη μετάφραση, με συγχωρείτε που το λέω έτσι, αλλά τόσες μέρες αναρωτιόμαστε τελικά τι θα γίνει στα σχολεία. Θα υπάρχει σύγχρονη εκπαίδευση? Έχουμε μπερδευτεί κι εμείς. Έχουν σταλεί αναλυτικές οδηγίες στα σχολεία για τη δυνατότητα αυτή που έχουν οι εκπαιδευτικοί να μεταδίδουν το μάθημά τους και στα παιδιά που αναγκαστικά. Άρα είναι στη διακριτική τους ευχέρεια αν θα το κάνουν ή όχι, για να καταλάβουμε. Ναι, επαφίεται στους εκπαιδευτικούς το αν θα το κάνουν. Εμείς δίνουμε ως πολιτεία την δυνατότητα. Και αυτή η δυνατότητα προβλέπει συγκεκριμένους κανόνες για την προστασία όλων και την προστασία προσωπικών δεδομένων. Η όποια λήψη, αν επιλεγεί λήψη, δείχνει μόνο τον πίνακα και τον εκπαιδευτικό. Δεν δείχνει μαθητές. Δεν υπάρχει καμία καταγραφή. Οι αίθουσες είναι ψηφιακές, είναι κλειδωμένες. Δεν μπαίνει οποιοδήποτε. Μόνο τα παιδιά που είναι σπίτι έχουν το σύνδεσμο για να μπουν. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να τους κάνει αποδεκτούς, δηλαδή να αποδεχθεί την είσοδό τους, άρα δεν υπάρχει κανένα θέμα παρίσφρησης κάποιου άλλου. Η μετάδοση καλύπτει μόνο την παράδοση του μαθήματος και κόβεται εν συνεχεία εάν τυχόν γίνει εξέταση. Κυρία Υπουργέ, όλα αυτά γιατί, αν μου επιτρέπετε κύριε Παυλόπουλε, παρακαλώ, όλα αυτά γιατί εμείς ως πολιτεία έχουμε πει το εξής. Έχουμε δώσει δυνατότητα σε ορισμένα παιδιά. Άρα, συγγνώμη, με συγχωρείτε πολύ. Συγγνώμη, για να είναι σαφές. Να το βάλουμε τίτλο από κάτω. Στη διακριτική ευχέρεια των εκπαιδευτικών, των καθηγητών. Βεβαίως. Η απευθείας μετάδοση. Βεβαίως. Το έχουμε πει εξ αρχής. Είναι η δυνατότητα. Το είχα πει, αλλά νομίζω ότι δεν... και ένα τίτλο. Έχω ένσταση τώρα, συγγνώμη. Έχω ένσταση. Μισό λεπτό, ναι, Παυλόπουλε. Και έναν τίτλο. Κανείς δεν μίλησε για κάμερες. Αυτό είναι αντιπολιτευτικά παιχνίδια. Ναι. Εμείς είπαμε ξεκάθαρα πώς θα γίνει αυτή, πώς μπορεί να γίνει αυτή η μετάδοση. Και ξαναλέω, γιατί εμείς νοιαζόμαστε για την πρόσβαση στην, ναι, εκπαίδευση. Έλα. Δεν μπορεί η πολιτεία να λέει ότι θα μείνουν τα παιδιά και να δώσει δυνατότητα στα παιδιά να μείνουν σπίτι τους και να προστατεύσουν την οικογένειά τους, άτομα που έχουν σε ευπαθή ομάδα. Δεν μπορεί να το λέει αυτό και απ' την άλλη να μην δίνει μια δυνατότητα για πρόσβαση στην εκπαίδευση. Εδώ όμως. Πάω στο ερώτημα. Τότε τι νόημα είχε η τοποθέτησή σας στη Βουλή ότι η κυβέρνηση δεν κάνει ούτε βήμα πίσω? Αυτό ακριβώς λέει η απευθείας μετάδοση θα εφαρμοστεί. Μάλιστα σε αυτή την τοποθέτηση είχατε, ναι, διευκρινίσει όντως ότι εμείς δεν μιλάμε για κάμερες. Στη Βουλή, ναι, μιλάω. Όμως η διατύπωση ούτε βήμα πίσω, ναι, η απευθείας, ναι, μετάδοση θα εφαρμοστεί. Ναι. Απέχει από το είναι στη διακριτική ευχέρεια του καθηγητή, αν θέλει μα, να το κάνει. Αυτό είναι η διάταξη. Μα η διάταξη που ψηφίστηκε, κύριε Παυλόπουλο, μιλάει για δυνατότητα. Ούτε βήμα πίσω δεν κάνει. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Ωραία. Μιλάει εξ αρχής για άρα τη δυνατότητα. Άρα ποτέ δεν ήταν υποχρεωτικό? Όχι. Κοιτάξτε τη διάταξη. Δείτε τη διάταξη. Γιατί υπήρξαν τόσο έντονες αντιδράσεις τότε? Μα γιατί παίζονται παιχνίδια, γι' αυτό, γιατί δεν έχουν απαντήσεις. Γιατί βάλουνε χωρίς να έχουν μία απάντηση στο τι κάνουμε με όλα αυτά τα παιδιά τα οποία για λόγους προστασίας του κοινωνικού συνόλου μένουν πίσω. Ναι. Εγώ σας προκαλώ να δείτε τη διάταξη. Η διάταξη μιλάει για δυνατότητα. Ναι. Μιλάει ξεκάθαρα για δυνατότητα. Ναι. Και τονίζω, είναι αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας να προβλέψει αυτή τη δυνατότητα. Εγώ λοιπόν το λέω ευθέως. Όπως οι εκπαιδευτικοί πραγματικά κατέβαλαν τεράστιες προσπάθειες. Υπερέβαλαν εαυτό προκειμένου τους 2 αυτούς μήνες, κατά τους οποίους είχαμε άρση απαγόρευσης λειτουργίας, στάθηκαν
στο ύψος των περιστάσεων για να καλύψουν τους μαθητές τους, για να προσφέρουν στους μαθητές τους πολύ δύσκολους καιρούς, κάνε μια τεράστια πάντως προσπάθεια. Πάντως και ο αντιπολιτευόμενος τύπος μιλάει για υποχώρηση σε αυτό το θέμα. Μιλάει και για υποχώρηση. Ωραία, και εγώ τους προκαλώ να πούν που υποχώρησε. Αλλά βλέπετε, ακόμα και η συγκεκριμένη διάταξη, την οποία αναφέρεστε κι εσείς και λέτε για υποχώρηση, εγώ σας λέω, λέει δυνατότητα. Ποια είναι η υποχώρηση? Μάλιστα. Ό,τι ακριβώς έλεγε. Όπως επίσης ποτέ δεν έλεγε για κάμερες. Ποτέ. Λέει απλά, η πολιτεία δίνει δυνατότητα στα παιδιά να μείνουν σπίτι τους. Η πολιτεία δεν μπορεί να στέκεται αδιάφορη απέναντι στο δικαίωμα σε αυτά τα παιδιά στην εκπαίδευση. Τώρα αυτό φανταζόμαστε να το κάνετε δυνατότητα. Για να μην υπάρχει η ασύγχρονη εκπαίδευση, να μην υπάρχουν παιδιά δύο ταχυτήτων προφανώς. Να έχουν τη δυνατότητα. Υπάρχουν παιδιά που μένουν σπίτι και εμείς πιστεύουμε στο δικαίωμα στην εκπαίδευση. Είναι υποχρέωσή μας να υπηρετήσουμε αυτό το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Επειδή λοιπόν είμαστε σε μια πρωτόγνωρη κρίση, και εδώ τονίζω ότι η διάταξη, πέρα από το ότι λέει αυτά που σας είπα πριν, προβλέπει και ότι αυτό το μέτρο επιτρέπεται μόνο σε περίοδους πανδημίας, επιδημικής νόσου. Ναι, αυτό το ξεκαθαρίζει. Άρα κατ' εξαίρεση, δεν πάμε σε μια μονιμότητα, λέτε. Ούτε υποκρύπτει σκοπιμότητα. Απευθύνω ένα ερώτημα. Όλοι αυτοί που αντιμάχονται αυτό το μέτρο, τι προτείνουν ακριβώς? Προτείνουν ότι όλα αυτά τα παιδιά που μένουν σπίτι, που είναι πολλά, γιατί πολλά έχουν ομάδες που ανήκουν, μέλη της οικογένειάς που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, πολλά μένουν σπίτι για να προστατεύσουν και τους εαυτούς τους και την οικογένειά τους και το κοινωνικό σύνολο. Ναι. Τι ακριβώς λέμε σε αυτά τα παιδιά? Εσείς δεν έχετε κανένα δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κυρία Υπουργέ, εδώ προκύπτει κι άλλο ζήτημα, πρακτικό. Λέτε λοιπόν ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια του καθηγητή αν θα ανοίξει τον υπολογιστή να είναι σε πραγματικό χρόνο η διδασκαλία με τα παιδιά που είναι στο σπίτι. Με ποιο μέσο, με δικό του μέσο? Θα πάει ο καθηγητής... Έχουν σταλεί συσκευές σε όλα τα γυμνάσια και τα λύκεια της χώρας μέσω δωρεών. Πάνω από 20.000 συσκευές εστάλησαν τις τελευταίες μόνο εβδομάδες. Άρα έχουν το εργαλείο. Επιπλέον έχουν ενισχυθεί μέσω ΕΣΠΑ ο τεχνολογικός εξοπλισμός των σχολείων. Ναι. Άρα υπάρχει εξοπλισμός. Υπάρχει το εργαλείο. Το Wi-Fi δεν υπάρχει βέβαια. Σε αρκετά σχολεία. Και Wi-Fi, να απαντήσω και σε αυτό, υπάρχει σχεδόν σε όλα τα σχολεία. Ναι. Αλλά και εκτός αυτού έχουμε φροντίσει ούτως ώστε να υπάρχουν δωρεάν δεδομένα από τους παρόχους για σύνδεση στο ίντερνετ, εφόσον κανείς συνδέεται με τις συγκεκριμένες πλατφόρμες με τις οποίες συνεργάζεται το Υπουργείο Παιδείας. Άρα ναι, δεν υπάρχει. Εδώ όμως δεν υπάρχει ζήτημα σύνδεσης, διότι είναι δωρεάν τα δεδομένα. Ναι. Εγώ ξαναλέω λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί πραγματικά έχουν καταβάλει μια τεράστια προσπάθεια και τους αξίζουν πραγματικά θερμά συγχαρητήρια, διότι σε αυτό το φωτεινό παράδειγμα της Ελλάδας, γενικότερα στη διαχείριση κρίσης, οι εκπαιδευτικοί είναι πάνω-πάνω σε αυτήν γιατί την κλίμακα. Ακριβώς. Γιατί αντιδρούν με τόση ένταση? Μιλώ για τους καθηγητές, μιλώ για τις ΕΛΜΕ. Όπως ακούτε, αντιδρούν ακόμα και για το άνοιγμα των σχολείων, το οποίο ακριβώς εισηγήθηκε ομοφόνος η Επιτροπή. Mm-hmm. Συγκεκριμένα το εισηγήθηκε η Επιτροπή. Και γιατί το εισηγήθηκε? Γιατί τα επιδημιολογικά δεδομένα είναι τέτοια και γιατί ο φυσικός χώρος του παιδιού, του μαθητή, είναι το σχολείο. Αυτός είναι ο φυσικός του χώρος. Άρα λοιπόν, και είχαμε το πράσινο φως της Επιτροπής και πήραμε όλα τα μέτρα προστασίας και πρόληψης. Και εδώ είμαστε να συζητήσουμε αν αυτά δεν άρεσαν σε κάποιους, αλλά και σε όλα τα σχολεία της χώρας υπάρχουν αντισηπτικά με μέρημνα του Υπουργείου Παιδείας. Υπάρχουν θρανία σε απόσταση 1,5 μέτρου. Υπάρχουν μαθητές εκ περιτροπής που πηγαίνουν στο σχολείο. Άρα θα μας δώσετε και την είδηση για τα δημοτικά τώρα, αφού πηγαίνουν τόσο καλά τα επιδημιολογικά δεδομένα. Θα ολοκληρώσω μισό λεπτό. Έχουν σταλεί οδηγίες του ΕΟΔΗ προς όλους τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τους μαθητές, όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Έχουν προβλεφθεί ξεχωριστά διαλύματα, καθαρισμός δύο φορές την ημέρα, απαγόρευση λειτουργίας κηλικίων, ειδική άδεια για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Όλα αυτά τα μέτρα προστασίας και πρόληψης. Χτες επισκεφθήκαμε τον Πρωθυπουργό ένα γυμνάσιο στο Παγκράτη. Ναι. Και εκεί πρέπει να σας πω ότι ακόμα και στη γυμναστική, είδαμε ένα μάθημα γυμναστικής, είχαν ζωγραφίσει κάτω, ναι, στο τερέν, αν θέλετε, του γηπέδου, ποιες πρέπει να είναι οι αποστάσεις μεταξύ των μαθητών την ώρα που κάνουν γυμναστική. Τέτοια προετοιμασία έχει γίνει. Και πραγματικά αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και στα στελέχη εκπαίδευσης και στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν εφαρμόσει με υποδειγματικό τρόπο τα μέτρα τα οποία ακριβώς σύστησαν. Κύριε Υπουργέ, πάμε λίγο στα δημοτικά. Για τα δημοτικά. Κοιτάξτε,
Όπως έχει πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αναμένουμε τα επιδημιολογικά δεδομένα από τη γενικότερη αποκλιμάκωση των μέτρων. Γιατί σας θυμίζω ότι εδώ πέρα δεν είναι μόνο τα σχολεία. Τα σχολεία έχουν ανοίξει, έχει ανοίξει μόνο η τρίτη λυκείου εδώ και μία εβδομάδα και εδώ και μία μέρα μόνο το γυμνάσιο και οι υπόλοιπες τάξεις του λυκείου. Αναμένουμε τα επιδημιολογικά δεδομένα από όλη την αποκλιμάκωση των μέτρων και θα ληφθούν οι αποφάσεις στις επόμενες ημέρες αναφορικά με την επανέναρξη ή μη των δημοτικών. Πάντοτε αναμένοντας και την εισήγηση. Ουσιαστικά μέχρι την 1η Ιουνίου. Πάντοτε αναμένοντας και την εισήγηση των ειδικών. Σε κάθε περίπτωση συνεχίζεται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και για τα δημοτικά για να μην χαθεί ούτε μία μέρα. Τώρα, σας κατηγορούν ότι εν μέσω υγειονομικής κρίσης καταθέσατε το πολυνομοσχέδιο, το οποίο αντί να λαμβάνει υπόψη του τα δεδομένα της υγειονομικής κρίσης και τις νέες συνθήκες που αυτή επέβαλε, αυξάνει τον αριθμό των μαθητών στις τάξεις. Τους ανεβάζει στους 25. Ναι. Το αλλάζετε αυτό. Στις άλλες τάξεις δημοτικού, κύριε Παυλόπουλε, στις άλλες τάξεις δημοτικού είναι 25. Σε όλες τις τάξεις δημοτικού. Ναι. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Έκτη είναι 25 ο αριθμός των μαθητών ανατάξει. Ναι. Επειδή δεν μπόρεσα να ακούσω δυστυχώς, αλλά κατάλαβα. Θα σας πω με δύο κουβέντες σε αυτό το νομοσχέδιο κάποια σημεία φάρους. Πρώτον, αυξάνουμε τα πρότυπα και πειραματικά σχολεία. Από 9 θα γίνουν 30. Ό,τι ακριβώς είχαμε πει. Ενισχύουμε λοιπόν αυτόν τον ιστορικό θεσμό των πρότυπων και πειραματικών σχολείων. Εισάγουμε στο υποχρεωτικό ορολόγιο πρόγραμμα τα λεγόμενα εργαστήρια δεξιοτήτων. Τι είναι τα εργαστήρια δεξιοτήτων? Είναι η εισαγωγή νέων θεματικών όπως ο εθελοντισμός, η οδική ασφάλεια, η πρόληψη από εξαρτήσεις, ο αλληλοσεβασμός και η διαφορετικότητα, η ρομποτική, η επιχειρηματικότητα. Όλα αυτά μέσα στο υποχρεωτικό ορολόγιο πρόγραμμα. Γιατί? Για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του νέου σύγχρονου σχολείου, το οποίο εστιάζει ακόμα περισσότερο σε δεξιότητες. Δεξιότητες ζωής, ήπιες δεξιότητες, δεξιότητες τεχνολογίας. Αξιολόγηση. Αξιολόγηση σχολικής μονάδας και εκπαιδευτικού έργου. Ειδικές ρυθμίσεις για τη στελέχωση των σχολείων μας. Θυμόμαστε όλοι την χρόνια παθογένεια στη χώρα μας, όπου ξεκινάει η σχολική χρονιά και υπάρχουν κάποια κενά, ειδικά σε δυσπρόσιτες περιοχές. Τι κάνουμε εμείς λοιπόν? Φέρνουμε ρυθμίσεις ακριβώς για αυτό το φαινόμενο. Διπλή μοριοδότηση για εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε δυσπρόσιτες περιοχές. Αυτά περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο. Δεν έχουμε άπλετο χρόνο να τα πούμε όλα. Όλα αυτά είναι στο νομοσχέδιο. Και εγώ πραγματικά μου κάνει εντύπωση σε τι αντιδρούν. Σε από αυτά, να μαθαίνουν τα παιδιά μας. Πάνω σε αυτά που είπατε, αντιδρούν ασφάλεια. Ήδη. Προηγουμένως είχαμε τον Γενικό Γραμματέα της ΟΛΜΕ. Θέλω να σας ρωτήσω τι θα γίνει με τα ιδιωτικά σχολεία και με τα δίδακτρα. Για τα ιδιωτικά σχολεία που δεν ανοίγουν, για τα δημοτικά, που έχουν προπληρώσει τα δίδακτρα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχουμε θέσει από την αρχή. Έχουμε συνομιλήσει. Υπάρχει μία απόφαση, δεν εμπίπτει καν στις δικές μου οι απόφασεις. Το γνωρίζω, αλλά είστε αρμόδιο υπουργός, δεν ξέρω αν θα κάνετε κάποια εισήγηση. Όχι, αρμόδιο υπουργός δεν είμαι, θα σας πω γιατί. Η απόφαση έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ναι. Η συγκεκριμένη απόφαση. Ναι. Και αυτή η απόφαση δεν έχει υπογραφεί από μένα. Η συγκεκριμένη απόφαση όμως τι προβλέπει? Προβλέπει ρητά ότι πρώτον, στο βαθμό που ένα σχολείο δεν κάνει καθόλου τηλεκπαίδευση, τότε δεν μπορεί να εισπράττει καθόλου δίδακτρα. Επίσης, δεν μπορεί να εισπράττει καθόλου χρήματα για υπηρεσίες που δεν εκτελούνται, για παράδειγμα μεταφορικά, σύντηση και ούτω καθεξής. Έχει βάλει αυτούς τους δύο άξονες. Από εκεί και πέρα, αυτές είναι οι δύο βασικές κατευθυντήριες γραμμές που έχει δώσει η πολιτεία αναφορικά με τα δίδακτρα των σχολείων. Δεν φτάνουν όμως, γι' αυτό επιμένουν να ανοίξουν και τα δημοτικά. Τα ιδιωτικά καταρχήν και τα ιδιωτικά έχουν. Και τα ιδιωτικά έχουν ήδη ανοίξει καταρχήν, προφανώς, και τα γυμνάσια και τα λύκια είναι όλα ανοιχτά πλέον. Τα δύο κρούσματα που καταγράφηκαν χθες και προκάλεσαν χαμόγελα ανακούφισης, γιατί είναι λογικό να θέλουμε αυτή η περιπέτεια να τελειώσει μια ώρα αρχίτερα. Διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις για να ξανασκεφτείτε το θέμα των δημοτικών και των υπηαγωγείων? Δεν σας ρωτώ αν θα τα ανοίξετε, ρωτώ αν αυτός ο δείχτης ανοίγει, διαμορφώνει τις προϋποθέσεις να το συζητήσετε. Κύριε Παυλόπουλε, αυτά είναι δεδομένα τα οποία θα μας τα αναλύσουν οι ειδικοί. Είμαι πάντα πολύ προσεκτική να μην μπαίνω στα χωράφια τους. Δεν είμαι επιδημιολόγος, δεν είμαι λοιμοξιολόγος. Έχουμε το εξαιρετικά σημαντικό προνόμιο να μας συμβουλεύουν εξαιρετικοί ειδικοί. Εξαιρετικοί ειδικοί οι οποίοι πραγματικά μας έχουν καθοδηγήσει με άριστο τρόπο σε αυτή την πρωτοφανή κρίση. Αυτούς λοιπόν θα ακούσουμε. Προφανώς η προοπτική είναι αισιόδοξη. Γίνεται όμως ταυτόχρονα μια συνολική αποκλιμάκωση των μέτρων. Όλα αυτά θα εκτιμηθούν. Θα αναμένουμε τις τελικές εισηγήσεις των
ειδικών, προκειμένου η κυβέρνηση να λάβει μία απόφαση εν συνεχεία και αφού λάβει αυτή την εισήγηση αναφορικά με τα δημοτικά σχολεία, τα νηπιαγωγεία και, τις λοιπές δομές. Κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή είστε σας καλά. Θέλω να πω, για να μην είμαι ασυνεπής, δεσμεύτηκα ότι θα διαβάζω τη διάταξη με πρόδοση τεχνολογία. Προσπαθώ να βρω την ακριβή διατύπωση. Θα σας πω όμως ότι αν βρω στη διάταξη μέσα διατύπωση που να συνεπάγεται η υποχρεωτική εφαρμογή του μέτρου, θα σας ξανακαλέσουμε στο τηλέφωνο. Εδώ είμαστε. Εντάξει. Δυνατότητα ακριβώς δίνανται. Εντάξει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ. Καλημέρα σας. Λοιπόν, νομίζω ότι ξεκαθάρισε με έναν τρόπο το τοπίο με την έννοια για τις κάμερες και τα λοιπά. Για τις κάμερες, ναι. Πήγε στο διακριτική ευκαιρία. Για τις κάμερες, ναι. Λοιπόν, ασφαλώς. Για τα δημοτικά βγει, όμως είναι 12 μέρες, δηλαδή. Πότε θα μάθουν. Δεν μπορεί να σου πει η Κεραμέως. Δεν θα πει η Κεραμέως γιατί δεν τις έχει πει ακόμα η Κεραμέως. Δεν θα γυρίσει τη δουλειά του. Μα δεν τις έχει πει ο γόγος. Καλημέρα, κύριε.